Εγώ τότε ήμουνα 12 χρονών και διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου απεφάσισα να τον μιμηθώ και έφυγα μόνο μου και τράβηξα ρωτώντας δια του Άγιον Όρου. Είχα φύγει 3 φορές για να πάω στο Άγιον Όρος και ο πειρασμός με γύριζε πίσω. Όταν μικρούλης έφυγα για το Άγιον Όρος, πολλές ταλαιπωρίες υπέφερα. Πήγα ξαναγύρισα, πήγαινα μέχρι Θεσσαλονίκη και έκλαιγα και γύριζα πάλι. Εγώ και μικρούλης χάρηκα που με περάσανε για αλυτόπεδο και χάρηκα μέσα μου και λέω όντως αλυτόπεδο είμαι. Έγινε αλήθεια για την αγάπη του Χριστού. Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με, έλεγα. Λοιπόν, και το θυμάμαι που έτσι κοίταζα και έλεγα ότι η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα χωτουνιασμένη. Θεέ μου, οικονόμησε να πάω σε ένα ήσυχο λιμάνι να ζήσω κοντά σου. Κατορθώσει αυτό που επιθυμώ. Έτσι θέλω να κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου που έτσι το θέλω και έτσι το ζητάω, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Θαύματα να διηγηθώ που έκανε ο Θεός σε μένα τον ταπεινό, το χέρι του ολοφάνερο που με προστάτευε παντού. Εγώ ανοίγω πάνω, χτυπάω την πόρτα, έρχεται μια κυρία και μου ανοίγει. Εγώ κατά τη συνήθειά μου αμέσως τρύπωσα μέσα και λέω «Δάνη, αυτή το μέρος σου, κυρία, πόρτα την μπροστά αυτή, δεν σταμάτα». Λοιπόν, εδώ μεταξύ με ακούσανε δεξιά και αριστερά στο διάδρομο, με ακούσανε και βγαίνανε κοπέλες από μέσα από δωμάτια. Και κατάλαβα, έπεσα σε οίκο ανοχή, είπα μέσα μου.
Λοιπόν, αυτή μπροστά λέει να κλείσει. Δεν κάνει μου λέει να κλείσω σε το σταυρό αυτές. Να κλείσω εγώ το σταυρό για να κλείσει παπά μου. Σε παρακαλώ. Είδος καταπιέσεων όλα αυτές, όλες αυτές δουλειές και όταν το παιδί φτάσει σε ορισμένα χρόνια αρχίζει να αντιδρά πλέον. Δηλαδή να εκδικείται τρόπον την τον πατέρα του, τη μητέρα του που το καταπίεσαν, δεν είχανε αυτοί, δεν ήσαν κοντά στο Θεό, δεν μιλούσαν με το Θεό και φρόντιζαν με αγάπη ανθρώπινη και όχι ευχηστό να τα κάνουν καλά. Έπρεπε να είναι αγάπη ευχηστό και όμως είναι πάρα πολύ σωστό και αληθινό και η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά τους γίνονται έπειτα όταν μεγαλώσουν αντίθετα και αφήνουν και τη θρησκεία και όλα και περιφρονούν και το θρησκευτικό συνέστημα της Ορθοδοξίας και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν. Η αιτία είναι αυτή η καταπίεση που έχουν κάνει οι καλοί γονείς τάχα, οι ευσεβείς που είχαν την αγάπη έτσι να κάνουν τα παιδιά τους χριστιανούς και όμως με αυτή την αγάπη τους τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί, η χάρις του Θεού. Thank you.
μία φορά είχε έρθει μία κυρία εδώ και μου έλεγε ότι πάσχει από κατάθλιψη και μου ζητούσε να τη συμβουλέψω τι πρέπει να κάνει για να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Είναι ένα αίσθημα δυσάρεστο το οποίο σε καταραμένει και σε καθυλώνει. Ούτε να σκεφτείς, ούτε είσαι. Νομίζω ότι εσύ σκέφτεσαι σοβαρά πράγματα, ενώ εσύ είσαι εκμάλωτος μιας ιδέας. Πάντοτε όταν έχω καιρό κάτι λέω, αλλά άμα είμαι κουρασμένος δεν μπορώ να μιλήσω. Της λέω, ξέρω εγώ ένα πολύ μεγάλο φάρμακο, αλλά πρέπει να μου δώσεις προσοχή για να σου το πω. Της λέω, ξέρεις μουσικά. Με ήξερα πια βέβαια, αλλά τα έχω εγκαταλείψει όλα, είναι κάτι κατασκευής. Ζω όλο με τα φάρμακα. Ο διάβολος, την δύναμη αυτή την ψυχική, μου έκανε κατάθλιψη και βασάνιζε τον άνθρωπο. Πώς της είπα, σιγά σιγά να αρχίσει να παίζει πιάνο. Και περισσότερο από όλα της είπα, να ασχοληθεί με την προσευχή και να δώσει σημασία στην έννοια ότι πρέπει να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Χριστό. Κύριον αίτιον στην κατάθλιψη και σε όλα αυτά που τα λένε ρασμικά, σατανικά, όπως είναι η νοσότηση, η ακιδεία, η παιδιά, που μαζί με αυτά είναι τόσα άλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα. Είναι ότι εσύ μεγάλωνε ο κόσμο μέσα σου. Ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χάρισε την υγεία σου, ψυχήστε και σώματα. Εκεί στον δούλο σου βασίλειον κρυστάλλα μετά των τέκρων αυτών και διαφύλαξαν αυτούς από πάση βασανίας και μαγείας των κακών στην τρέμα. Πάει και προστάτησαν αυτούς πήγε και διαφύλαξαν αυτούς από παντός κακού πρεσβείες της Παναγράμμας Μητρός και σώθηκαν και πάντα σου τον Αγίον. Αμήν. Και ευώδωσαν τα έργα αυτών. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ. Λοιπόν, και πάει για την ειρήνη.